φίλε μου και πρόσκληση και περιφερειακά, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Εγώ θα συγχαρώσω πρώτα τους υπηρεσιακούς παράγοντες περιφέρειας. Και βλέπω εδώ τον κύριο Δρόσκη, βλέπω τον κύριο Σπιλιώτη, την κυρία Μικράκη, την κυρία Χαράλη, την κυρία Μίστα Έφουγε, την κυρία Δελιόγια, την κυρία Μίστα που ήταν εδώ, όλους ανθρώπους στην περιφέρεια που κάνουν τα δύνατα δυνατά να εκτελεστούν με εντολές του περιφερειάρχη μετά τους δικούς των δημάτων. Γιώργο, έχεις αξιότητα στον κόσμο και έχεις αξιότητα στη δεύτερη. Θέλω να τονίσω ότι η Δυτική Αττική έχει πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία. Δεν θα πω ότι είμαστε πίσω από τις Αττικές. Είμαστε ο χώρος που δεν το επιλέξαμε εμείς, το επιλέξαν κάτι πριν από εμάς για να γίνουν τα εξαρτάτια. Το επέλεξαν πριν από εμάς να γίνουν διευθύνσεις απορριμμάτων. Το επέλεξαν πριν από εμάς να γίνουν άλλες δράσεις, ώστε να λύνουμε προβλήματα της Αττικής, του μεγάλου κομματιού της Αττικής, να λύνονται στην περιοχή μας. Όταν όμως ο κόσμος ο οποίος δουλεύει στην περιοχή μας, φεύγει από την περιοχή μας, πάει σίγουρα σε μια άλλη περιοχή και ο κόσμος ο δικός μας που μένει στην περιοχή πρέπει να ανταμυθεί για αυτά να προσφέρει σε όλη την Αττική. Γιατί όλη η Αττική ουσιαστικά, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να είναι όλη η Αττική, ζει, εργάζεται και εργάζει κάπως θα ζει να περνάει πολύ καλά σε άλλες περιοχές και στις δικές μας. Και εμείς πάρουμε τα πάντα. Δεν έχω κανένα παράπονο από την περιφέρεια. Και δεν το λέω αυτό να μην χωρίσω το πατούλι και μιλωτικά, γιατί συνεργάζομαι από το 2007 και συνεργάτες. Δεν έχω κανένα παράπονο από τους περιφερειακούς περιφέρειες. Αυτό που με προβληματίζει είναι αυτή η έλλειψη των χώρων για να δώσετε στις περιοχές μας αυτά που ζητάμε. Πρέπει να αγωνιστούμε για να δούμε τους χώρους. Είτε σε εθνικό, είτε σε περιφερειακό, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πρέπει να κάνουμε το σκυλό, γιατί θυμάμαι ότι πριν από 20 μέρες, ένα μήνα περίπου, καταφέραμε μαζί με τον κύριο Σωτήρη Νικολαόπουλο, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο του Περιφερειάρχη, και πήραμε κατευθείαν την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα έργο, το οποίο μπορούμε να το επεκτείνουμε, να το πάμε μια μικρή λίμνη πέρα από την αντιπλημμυρική προστασία και για την πυροπροστασία και για την κλιματική αλλαγή. Κύριε Περιφερειάρχη, έχουμε πάνω στο θέμα με τα αντιπλημμυρικά κανόνα. Έχουμε πολύ μεγάλο θέμα με τα αντιπλημμυρικά κανόνα. Είμαστε στις υπόλοιπες της Πάτρας, στον Ιερανίο ο Γρηγόρης και ο Ντάκης. Τώρα με πληγορώ και με συγχωρείτε, αλλά θέλω να θέσω κάποια θέματα από τον τύπο των είδων. Είμαστε οι τελικοί, είμαστε οι αποδέκτες όλων των υδάτινων. Καταλαβαίνετε ότι με ένα τοπικό κοινωνικό φαινόμενο τι έχει να συμβεί. Και πάλι θα τρέχουν εμείς, θα τρέχουν οι πάλι της περιφέρειας, θα τρέχουν οι περιφερειάρχες, γιατί και εμείς είμαστε οι θεοί που θα ρίξουμε βροχή. Θέλουμε άμεση πρόσβαση στα προγράμματα της περιφέρειας και τα κοινωνικά έργα. Στο Δήμο το δικό μου δεν έχω παράπονο. Και αν τη σημερινή περιφερειακή αρχή αφορά από εσάς, αλλά και την προηγούμενη περιφερειακή αρχή με την κυρία Δούρου, κάναμε ένα μεγάλο κομμάτι των κοινωνικών έργων. Δεν φτάνει όμως αυτό. Χρειαζόμαστε κι άλλα για να δούμε ότι το χειμώνα θυμόμαστε ήσυχα. Θα το παλέψουμε με καλή συνεργασία, θα τις έχουμε να καταφέρουμε. Δεν θα περάσει ένα χώρο έχουν εκλογές. Εγώ είμαι σίγουρος ότι οι ομίλοι της Δυτικής Αττικής μαζί με την Περιφερειάρχη και τον Περιφερειάρχη θα είμαστε πάλι εδώ και μετά τις εκλογές για να προχωρήσουμε ό,τι έχουμε ξεκινήσει. Αλλά δεν μην παράκληση, φίλε μου Γιώργο, θέλω μια προγραμματική σύμβαση. Και τα λέω τα ενίκο, τα λέω εδίνω, γιατί θεωρώ ενίκο αυτό εδώ πέρα αυτό το χώρο. Θέλω μια προγραμματική σύμβαση που την έχετε περάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο για τις Αρχές του Σχολείου. Πρέπει να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση. Έχω γρήγορη τεχνική υπηρεσία, έχω γρήγορους συνεργάτες. Αυτό είναι το κακό το δικό σας. Και θα πάρουμε λίγο τα λεφτά. Αλλά θα έρθεις παραμονή των εντογών, υπάρχει περιφερειάρχης θα είσαι και θα γενιάσεις στις Αρχές του Σχολείου, σε 46 σχολεία, να παίζουν τα παιδιά σου στις Αρχές. Δεν θα πω περισσότερα. Θα ευχηθώ τα καλύτερα, θα ευχηθώ καλό καλοκαίρι και θα συγχαρώ τον Περιφερειάρχη για τις επιλογές τελικιακού δυναμικού που έχει κάνει. Να είστε καλά και να είστε καλά.